Σήμερα θα μιλήσουμε για την τενοντοπάθεια του αχίλλειου τένοντα. Ο αχίλλειος τένοντας βρίσκεται στο πίστιο τμήμα του ποδιού μας, πίσω και πάνω από την πτέρνα. Ο αχίλλειος τένοντας είναι ικανός κατά τη διάρκεια του τρεξίματος να δεχτεί φορτίσεις που αντιστοιχούν στο οχταπλάσιο του σωματικού μας βάρους. Η συχνότητα εμφάνισης της τενοντοπάθειας αυτής είναι 6 στους 100 ενήλικες και περισσότερο στους άνδρες ηλικίας μεταξύ 30 και 50 ετών. Τα αίτια τώρα εμφάνισης της πάθησης αυτής μπορεί να είναι κάποιος μικροτραυματισμός, ο οποίος έχει όμως επιδεινωθεί, έχει υποτροπιάσει, μπορεί να είναι η λανθασμένη τεχνική άθλησης και προπόνησης, η κακή χρήση του τένοντα, ακατάλληλα υποδήματα, καθώς επίσης και κάποια ανατομική λόγη. Κύριο σύμπτωμα είναι ο πόνος, ο οποίος είναι χειρότερος το πρωί, το ίδημα, το αίσθημα σκληρότητας στην περιοχή του αχίλλειου τένοντα, καθώς επίσης και η αδυναμία βάδισης. Η κλινική εξέταση γίνεται αρχικά από τον θεράποντα ιατρό και μπορεί να δώσει εντολή για επιπλέον εξετάσεις, όπως είναι η μαγνητική τομογραφία και ο υπέρηχος. Σημαντικό κομμάτι και εδώ της αντιμετώπισης είναι τόσο η φαρμακευτική αγωγή, όσο βέβαια και η φυσικοθεραπεία. Σήμερα θα αναφερθούμε σε κάποιες συγκεκριμένες ασκήσεις που αφορούν τον αχίλλειο τένοντα και σε κάποιες άλλες διατάσεις. Βασική άσκηση ενδυνάμωσης είναι ο ασθενής να ανεβαίνει σε κάποιο σκαλοπάτι, αφήνοντας το μισό περίπου μέρος της πατούσας του και τις φτέρνες έξω από το σκαλοπάτι και σιγά σιγά να προσπαθεί να στηριχτεί στις μύτες των ποδιών του. Προσπαθούμε βέβαια πάντα να γίνεται χωρίς έκκληση συμπτωμάτων αυτή εδώ η άσκηση και στόχος μας είναι να επιτύχουμε την εκτέλεση 3 σετ των 10 με 15 επαναλήψεων. Μία ακόμη άσκηση είναι με τον ασθενή σε καθιστή θέση, προσέχοντας τα γόνατα και τα ισχύα να είναι σε 90 μοίρες, οι πατούσες μας να εφάπτονται στο πάτωμα και προσπαθούμε να ανασηκώσουμε τις φτέρνες χωρίς όμως να ανασηκώνονται τα δάκτυλά μας. Προσπαθούμε να εκτελέσουμε και εδώ 3 σετ των 10 επαναλήψεων. Παραλλαγή της προηγούμενης άσκησης γίνεται με τη χρήση επιπλέον βάρου στην περιοχή των μυρών. Η θέση μας είναι ακριβώς η ίδια με πριν, κορμός σε ευθεία θέση, ισχύα και γόνατα σε 90 μοίρες και προσπαθούμε να ανασηκώσουμε τις πτέρνες από το πάτωμα χωρίς να σηκωθούν και τα δάχτυλα των ποδιών. Στόχος μας πάλι και εδώ είναι να καταφέρουμε τα 3 σετ των 10 με 15 επαναλήψεων. Μην ξεχνάτε πως το θεραπευτικό πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο και βασικός μας στόχος είναι η πλήρη αποκατάσταση του ασθενού. Ευχαριστώ.